Καλώς ήρθατε. Ο άλλος αντιπρόεδρος, κύριος Σωτήρης. Τι κάνετε? Καλά. Είναι ανησυχητικό. Φορά περισσότερο τους λογιστές και επίσης τους επιχειρηματίες και ακόμη αυτοί που έχουν θέματα με κόκκινα δάνεια, με ρυθμίσεις δανείων. Το επιμελητήριο της Κορίνθου σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνικών και με την υπέρβαση διοργανώνει αυτό το σεμινάριο. Πιστεύω ότι θα βγουν θετικά συμπεράσματα, ότι θα μεταφέρουμε εμείς τις επιστημονικές απόψεις του Υπουργείου Οικονομικών, πώς θα δημιουργήσει την άμυνά του ο επιχειρηματίας μέσω του λογιστού. Ακόμη εδώ το επιτελείο που έχει έρθει από την υπέρβαση θα φέρει τις τελευταίες αποφάσεις των δικαστηρίων, νόμος Κατσέλη και ό,τι άλλο είναι χρήσιμο για να προφυλαχθεί κάποιος, δανειολήπτης από τα χρέη που πιθανόν το βασανίζουν. Οι επαγγελματίες, φοροτεχνικοί, λογιστές, είναι ενημερωμένοι γύρω από τις τελευταίες εξελίξεις? Θα το δούμε σήμερα, γιατί έχω περίπου 10 μήνες για να, από το προηγούμενο σεμινάριο που κάναμε εδώ πάλι στον ίδιο χώρο. Πιστεύω ότι πρέπει να είναι μέσα στα πράγματα, γιατί διαφορετικά οι πελάτες τους κινδυνεύουν σε μεγάλο βαθμό λόγω των συνεχών εξελίξεων που υπάρχουν στα φορολογικά, ασφαλιστικά, εργατικά και άλλα θέματα. Σε κάθε κίνηση που κάνει κάποιος επαγγελματίας, αν δεν γνωρίζει τι κάνει, δηλαδή έναν συμψηφισμό, ένα διακανονισμό, μπορεί να κρύβει και κινδύνους, έτσι, και αποδοχή δεδομένων. Σίγουρα κάθε τι που δεν ξέρει πώς θα το πράξει έχει συνέπειες από πολύ μικρές έως πάρα πολύ μεγάλες. Ο λόγος γίνεται για τις τράπεζες που το τελευταίο καιρό, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν αρχίσει και πιέζουν για διακανονισμό με μερική διαγραφή οφειλών ή οτιδήποτε. Αυτό είναι το τυράκι. Η φάκα είναι να σε βάλουν να υπογράψεις σε καινούργιες συμβάσεις οι οποίες είναι καταπιεστικές. Δεν πετυχαίνουν πολλά πράγματα, αλλά όμως ταλαιπωρούνται οι δανειστές. Ακόμα τώρα και το επίσημο το κράτος, το Υπουργείο Οικονομικών προχωρεί σε κατασχέσεις ακινήτων, πράγμα που δεν το έκανε μέχρι σήμερα. Έχει ότι 8, για να μην πω και 9 στους 10, χρωστάνε είτε σε τράπεζες, είτε σε τράπεζες και ταμεία και ασφαλιστικά ταμεία και εφορίες. Άρα, επειδή υπάρχει τέτοια πολυνομία στην Ελλάδα, είναι υποχρέωσή μας να κρατάμε ενήμερο τον κόσμο σε ό,τι ακριβώς μπορεί να κάνει, να διεκδικήσει και να κερδίσει. Αν το κάνει αυτό σωστά, έχει δυνατότητα να επιτύχει κουρέματα δανείων, δεδομένου ότι μέσα από την υπέρβαση, κάνοντας την κίνηση που θωρακίζει τον δανειολήπτη, δηλαδή ένα, να κάνει την αγωγή νομαδική, να συμμετέχει σε αυτήν, και δύο, να κάνει το εξώδικο επανακαθορισμού τραπεζικής οφειλής, να μπορέσει έτσι να κάνει το δάνειό του επίδικο, οπότε τα επίδικα δάνεια, κατά κανόνα γενικό, κουρεύονται κατά προτεραιότητα. Άρα, από τη μία μιλάμε για επίδικα, από την άλλη μιλάμε για τις νέες συμβάσεις που καλούν όλους. Σε ό,τι αφορά τις νέες συμβάσεις, επειδή υπάρχει ο κώδικας οντολογίας τραπεζών και θέλει πάρα πολύ προσοχή αυτό, είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί μας, οι γονείς μας. Πρόσεχε που βάζει την υπογραφή σου. Και τα υπόλοιπα τα έχουμε γνωστά. Άρα, εκεί θα πρέπει όλοι να προσέχουν τι κάνουν. Δηλαδή, να μην τρέχουν, επειδή είπε η τράπεζα, να πάνε να υπογράψουν νέες ρυθμίσεις, αλλά να κοιτάξουν σωστά, να συμβουλευτούν ανθρώπους οι οποίοι είναι ενήμεροι, είναι καταρτισμένοι, είναι εξειδικευμένοι στο αντικείμενο, για να μπορέσουν να τους δώσουν την καλύτερη δυνατή λύση σε ό,τι αφορά την οποιαδήποτε πρόταση ρύθμισης ή ακόμα και επίλυσης προτείνει η τράπεζα.
Σήμερα θα μας δοθεί η δυνατότητα να μιλήσουμε σχετικά με τη διαμεσολάβηση και πώς κινούμαστε στα πλαίσια εξοδικαστικής επίλυσης διαφοράς που υπάρχει με τους δανειολήπτες και με τις τράπεζες σε σχέση με την εκκρεμωδικία που δημιουργείται μέσω της ομαδικής αγωγής της υπέρβασης. Προχωράμε πάντα, βλέπουμε τον κάθε δανειολήπτη ξεχωριστά με τις δικές του ανάγκες και προσκομίζουμε το αντίστοιχο αίτημα στην τράπεζα και περιμένουμε από εκεί πέρα να διευθετηθεί διαφορά και να βρεθεί μια εξοδικαστική επίλυση προκειμένου να μην οδυνηκηθούν τα δύο μέρη στα δικαστήρια. Το γεγονός ότι οι επιχειρηματίες, παρότι έχουν οφειλές, δεν πηγαίνουν για τη διαμεσολάβηση, πρέπει να προβληματίζει. Σχετικά για τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, όπως ορίζεται με το 3898 του 10, δεν το έχουν επιχειρήσει αρκετοί επιχειρηματίες. Πολύ λίγοι. Πάνε, ναι, μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού. Και εκεί ακόμα δεν εκεί έχουμε δει ιδιαίτερα. Ακόμα υπάρχουν οι δυσκολίες, όπου βλέπουμε χιλιάδες αιτήσεις έχουν υποβληθεί. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ λίγα τα πρακτικά που έχουν γίνει και οι λύσεις που έχουν πραγματικά βρεθεί. Νομίζω ότι είναι διψήφιες μέχρι ώρα οι αποφάσεις που έχουν βγει για τους εξοδικαστικούς. Είναι διψήφιες. Είναι διψήφιες και χιλιάδες είναι οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί. Άρα, πόσο μπορεί να λειτουργήσει κάτι που ένας που μπαίνει στη διαδικασία να κάνει τον εξοδικαστικό χρειάζεται να περάσουν περίπου ένας χρόνος έχει περάσει και ακόμα δεν έχει βγει απόφαση. Για μένα αρχικά έχει μεγάλη σημασία να δούνε αν τηρούν βασικά τις προϋποθέσεις πριν πάνε να μπουν σε αυτή τη χρονοβόρα διαδικασία. Γιατί κάνοντας μια διαδικασία η οποία θα είναι άκαρπη στο τέλος, ενδεχομένως έχει και άλλα προβλήματα μετέπειτα. Έχουν συσσωρευτεί και άλλες οφειλές. Έτσι έχουν... ακριβώς. Με τη διαδικασία της διαμεσολάβησης κατά το 3898 του 10, που αφορά μόνο ιδιωτικές διαφορές, δεν περιλαμβάνει το δημόσιο, εκεί πέρα είναι πολύ πιο ευέλικτη η όλη διαδικασία και πολύ πιο σύντομη ώστε να έρθει σε κάποια λύση.